λοιπόν σε ό,τι αφορά. Γιατί να μην ξεχνάμε πού ξεκίνησε η ιστορία. Ξεκίνησε από το Σκοπιανό. Εμείς λοιπόν σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό, δεν καθορίζουμε τη στάση μας, τη θέση μας στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι γίνεται στα Σκόπια. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν ψηφίζουμε τη συμφωνία, ούτε ως αντιπολίτευση, ούτε ως κυβέρνηση. Μάλιστα. Και δεν περιμένουμε να δούμε αν θα τα πάρει κάποιος από τους βουλευτές στα Σκόπια, αν θα αλλάξει γνώμη όλος τυχαίως μέσα στη διαπραγμάτευση, αν θα αλλάξει γνώμη οποιοδήποτε, για να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Αν θέλει ο Πάνος Καμένος και εννοεί αυτά που λέει, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση σήμερα, αν έχει τους βουλευτές. Θα έχετε την ίδια άποψη, κύριε Κυρανάκη, και αν γίνετε κυβέρνηση και πάρετε στα χέρια σας μια ψηφισμένη συμφωνία? Μα σας το είπα μόλις, ότι δεν θα ψηφίσουμε την συμφωνία αν γίνουμε κυβέρνηση. Αν είναι ψηφισμένη, ναι, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αναστασοπούλου, ότι γίνεται διεθνή συνθήκη. Όταν ένα κράτος, η Βουλή ενός κράτους ψηφίζει μια διεθνή συμφωνία, αυτή γίνεται διεθνή συνθήκη. Άρα λοιπόν, αν πει επόμενη κυβέρνηση ή η μεθεπόμενη ή η παραεπόμενη, θα σου πω εγώ δεν αναγνωρίζω τη συμφωνία. Αυτό νομικά δεν έχει καμία απολύτως αξία. Άρα γιατί θα εφαρμόσετε μια εθνικά επιζήμια συμφωνία, κύριε Κυρανάκη. Ως προς τους θεσμούς, τους διεθνείς οργανισμούς, νομικά αυτό που λέτε δεν έχει καμία αξία. Γιατί μπορεί να πει η επόμενη κυβέρνηση, εγώ δεν αναγνωρίζω τα Σκόπια με αυτό το όνομα, με το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά αυτό δεν αφορά το ΝΑΤΟ, δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εσωτερικά μπορούμε να τους λέμε όπως θέλουμε. Το μεγάλο μας όπλο είναι ότι ακριβώς επειδή τους λέμε όπως εμείς πιστεύουμε, δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, δεν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν, αυτά τα κλειδιά, κύριε Αναστασοπούλου, θέλουμε τώρα να τα απεμπολίσουμε. Μάλιστα. Άρα μην με ρωτάτε αν θα εφαρμόσουμε ή αν δεν θα εφαρμόσουμε, γιατί η διεθνή συνθήκη δεν αφορά το εσωτερικό μιας χώρας, αφορά τη διεθνή της παρουσία. Κύριε Χειμωνά, δεν εφαρμόσετε πάντως. Εσείς τη βλέπετε? Όχι, κύριε Αναστασοπούλου. Όχι. Τώρα το θέτετε σε λάθος βάση. Όχι, κύριε Αναστασοπούλου. Νομίζω ότι είναι λίγο λαϊκισμός αυτό που κάνετε τώρα. Όχι, δεν έχω κανένα σκοπό να λαϊκίσω. Είναι ένα πραγματικό. Γιατί όταν μιλάμε για διεθνή συνθήκη, δεν είναι εφαρμογή ενός μνημονίου, μιας πολιτικής. Είναι διεθνή συνθήκη. Αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλη τη διαφορά. Ορίστε. Μήπως σας δυσκολεύει το θέμα για το τι θα κάνετε αφού πάρετε? Όχι, βλέπω ότι δυσκολεύεστε εσείς να καταλάβετε τι σημαίνει διεθνή συνθήκη. Αυτό βλέπω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Πάμε στον κύριο Χειμωνά. Αλλά εσείς βλέπετε ότι είναι σικία τελικά αυτός ο καυγάς? Τι εκτιμάτε? Τελείως. Από την αρχή, εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Το είχα πει και τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Διαβάζω ότι είναι δυσαρεστημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ρίξουν τον Καμένο.